Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε συντονισμένοι εδώ στον Art FM στους 90,6. Και στην εκπομπή ΑΕ, φυσικά. Γεωργία Μπάστα στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα, 8 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι γιορτάζει ο Ζαχαρίας. Χρόνια του πολλά. Ο Δημήτρης Καζάκης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Όπως σας είπα από χθες, έχει έτσι ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Βρίσκεται καθοδόν για τα Ιωάννινα, διότι το απόγευμα μιλάει στην πόλη των Ιωαννίνων. Θα σας πω και ακριβώς στις 7 η ώρα στην αίθουσα της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Ο Δημήτρης Καζάκης έχει ομιλία σήμερα στα Ιωάννινα, ενώ αύριο είναι στην Ιγουμενίτσα στις 7.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεων και στην Κέρκυρα την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο. Οπότε καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα, όπου θα μας μεταφέρει την εμπειρία του από τη Βόρειο Ελλάδα και λίγο Ιόνιο, αλλά και θα πούμε και άλλα πολλά πράγματα. Λοιπόν, είναι λίγο μετά τη μία. Σας ενημερώνουν από το πρωί λεπτό προς λεπτό για την ώρα στις Βρυξέλλες, για το πώς πίνουν τον καφέ τους, πότε κάνουν διακοπή, διάλειμμα τέλος πάντων, αν κοιμηθήκανε το βράδυ και όλα αυτά τα σχετικά. Επίσης και για κάτι ψίχουλα που πρόκειται να μας δώσουν. Αλλά είτε πολλά είτε λίγα, υπάρχει μια παροιμία που λένε στον τόπο μου: από την πίτα που δεν τρως, ας την ακέλετε. Επειδή λοιπόν επί της ουσίας δεν μας αφορά αυτού του είδους η επιδότηση, η εκπομπή λέει να μην ασχοληθεί. Ασχολούνται όλοι οι άλλοι σήμερα, το έχετε παρατηρήσει, που τους αφορά η επιδότηση, αυτό το πακέτο για την επόμενη επταετία. Και τώρα βέβαια μπορείτε να μου πείτε, μα αφορά και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Ναι, τους αφορά πάρα πολύ. Γιατί μαντέψτε που πάει το χρήμα στην επιβίωση κάποιων επιχειρήσεων. Εγώ λοιπόν λέω να ασχοληθώ με κάτι άλλο σήμερα, να ασχοληθούμε μαζί με άλλα θέματα σήμερα που νομίζω ότι μας αφορούν και είναι και πολύ ουσιαστικά, ταπεινή μου γνώμη. Περιμένω τα μηνύματά σας για αυτά που θα πούμε στο email της εκπομπής, στο γνωστό email της εκπομπής, στο εκπομπή αε@gmail.com ή μέσω SMS, γράφετε EPAM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Λοιπόν, ερχόμενοι εδώ στο σταθμό, στον Art FM. Κάποια στιγμή άκουσα στο ραδιόφωνο, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο ήμουν συντονισμένη, ένα σποτάκι που έπαιξε, όπου κάποιος άνθρωπος του ραδιοσταθμού διαφήμιζε ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό για τους πολίτες και για την άποψή τους. Οπότε έπαιξε, αμέσως μετά ακολούθησε η άποψη και μιας συμπολίτησάς μας. Μιας 58χρονης, αν δεν κάνω λάθος, κάτοικος Αθήνας, η οποία έλεγε το εξής με σάκρες, νομίζω ότι θα το αποδώσω περίπου ακριβώς, ότι θέλω, λέει, να πω προς τους τρομοκράτες παλαιούς και τους φερόμενους νέους, ότι αν είναι να κάνουν κάτι ριζοσπαστικό, να αλλάξουν τα πράγματα, έχει καλώς. Αλλιώς να μείνουν στα σπίτια τους. Καταρχάς, οι παλαιοί είναι στη φυλακή. Έτσι τουλάχιστον λέει ο κ. Χρυσοχοίδης. Δεν ξέρω αν η συμπολίτησά μας έχει διαφορετικές πληροφορίες, απευθυνόμενοι και σε παλαιούς τρομοκράτες, ότι υπάρχουν εκεί έξω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους νέους ή τους παλαιούς ή γενικότερα, εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι ακριβώς λέει η συμπολίτησά μας. Δηλαδή, μια ομάδα ενόπλων, από όπου και αν προέρχεται, είτε είναι τρομοκράτες, είτε είναι χρυσαυγίτες, είτε είναι στρατιωτικοί, είτε είναι οτιδήποτε, να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα πάρει τα πράγματα στα χέρια της, εμείς να μην κουνηθούμε από τους καναπέδες μας, εμείς να μην διεκδικήσουμε τίποτα. Και γιατί θεωρεί αυτή η συμπολίτησά μας, και δεν στοχοποιώ τη συμπολίτησά μας, αλλά μέρος συμπολιτών μας που θεωρώ ότι έτσι σκέφτονται, ότι αυτή η ομάδα που θα αναλάβει, η ομαδούλα που θα αναλάβει τα πράγματα, θα είναι καλύτερη από την ομάδα που έχουμε σήμερα. Σε οτιδήποτε δεν παίρνουμε μέρος, σε οτιδήποτε δεν συμμετέχουμε, πώς ακριβώς θα ελέγξουμε ότι θα πάει σε αυτό που εμείς θέλουμε, ελευθερία και δημοκρατία, και σε δικαιοσύνη φυσικά. Λοιπόν, με αφορμή αυτό, θέλω να ξεκινήσουμε, θέλω να σας πληροφορήσω ότι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι διοργανώνεται η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Φλίσβο και πορεία στο Δήμο Φαλήρου. Θα μου πείτε τώρα άλλη μια αντιφασιστική πορεία, δεν ξέρω γιατί μας τη λες, γιατί ξεκινάς με αυτό. Θέλω να σας πω, να σταθούμε πίσω από αυτό το γεγονός. Η πορεία γίνεται την Κυριακή στο Δήμο Φαλήρου, διότι υπήρξε ένα γεγονός ιδιαίτερα σκληρό. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, δεν ξέρω πόσες φορές το είδατε στις τηλεοράσεις σας.
και πόσο έτσι το σχολίασαν όλοι αυτοί οι κύριοι που κάθε βράδυ μας κάνουν μαθήματα δημοκρατίας και οικονομίας και γενικότερα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ένας μαθητής στο Παλαιό Φάλιρο δέχτηκε μια επίθεση το πρωί πηγαίνοντας στο σχολείο του. Μαθητής δευτέρωσης λυκείου πήγαινε στο σχολείο του και μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του δύο κουκουλοφόροι του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τον κάρφωσαν στο λαιμό και του έκοψαν τη μύτη. Μην βιαστείτε να πείτε ότι ήταν κάποιος ξένος, Αλβανός, Πακιστανός κτλ. Όχι, Έλληνας είναι ο μαθητής. Τώρα να σας πω γιατί. Το περιγράφουν οι ίδιοι οι μαθητές του, γιατί έγινε αυτό. Όλα λέει ξεκίνησαν όταν ο συγκεκριμένος μαθητής κορόιδεψε τη Χρυσή Αυγή σε συμμαθήτριά μας, η οποία έχει σχέση με Χρυσαυγήτη. Και εκείνος το είπε στους δικούς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί ως γνωστόν εδώ η αστυνομία δεν δίνει και πολλές πληροφορίες, ούτε ο εισαγγελέας βγάζει φάτσες στον αέρα και ονόματα. Έτσι, προστατεύονται. Είναι υποτίθεται ανήλικα και προστατεύονται. Λοιπόν, ο θήτης είναι μέλος της οργάνωσης και γιος αστυνομικού. Εάν θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και μπορεί να του δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, θυμηθείτε βεβαίως και που ήταν η Χρυσή Αυγή πριν 2 χρόνια και τότε θα καταλάβετε. Θέλω να σας πω ότι πολλοί είναι οι καθηγητές και ευαισθητοποιημένοι γονείς οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι, λίγοι αλλά υπάρχουν, οι οποίοι αναδεικνύουν αυτά τα θέματα και επιμένουν σε αυτά τα θέματα, διότι είναι πολύ σημαντικά, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά βίας και λεκτικής αλλά και ουσιαστικής, λοιπόν, στο Μενίδη, στο Καματερό, στα Πατήσια, στην Νέα Ιωνία, στο Χαλάνδη, στην Αγία Παρασκευή, στον Πειραιά, παντού δηλαδή. Δεν υπάρχει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, έτσι, είναι από τα βόρεια, στα νότια προάστια, στα δυτικά προάστια, παντού υπάρχουν αυτά, που αποδεικνύουν και οι μαρτυρίες των καθηγητών δείχνουν ότι η Χρυσή Αυγή, ο φασισμός, τα μαθητές με τα ξυρισμένα κεφάλια που φορούν μπλούζες με το λογότυπο του κόμματος έχουν εισχωρήσει για τα καλά στα σχολεία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω τώρα να κάνουμε μέτρηση σε τι μέγεθος είναι αυτό. Αλλά πραγματικά αυτό μας ενδιαφέρει, δηλαδή μας ενδιαφέρει αν είναι σε 10%, 20%, 3%, 4%. Ή να κοιτάξουμε ότι πριν από ένα χρόνο, πριν από λίγους μήνες, πριν από 2 χρόνια, ούτε καν ασχολούμαστε με τέτοιο θέμα, δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Και ξαφνικά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι νέοι μας βρίσκουν καταφύγιο σε τέτοιου είδους ιδεολογίες, η οποία δεν είναι ιδεολογία, στο φασισμό, εκτονώνουν την οργή τους με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι για να σας σοκάρω, να σας πω ότι με μαρτυρίες δασκάλων υπάρχουν ακόμα και στα νηπιαγωγεία. Μικρά παιδιά, όχι βέβαια ότι είναι χρυσαυγίτες μικρά παιδιά στα νηπιαγωγεία, αλλά οι δάσκαλοι ακούν διάφορα που λένε τα μικρά παιδιά και αυτά τα παίρνουν από τα σπίτια τους, έτσι, και παπαγαλίζουν εκεί. Και όπως φράσεις, ας πούμε, ακούστε ένα παιδί, είναι και ιδιαίτερα σκληρό. Φράσεις, φύγε από εδώ, βρωμιάρη, είσαι ξένος, ή δεν θέλω να παίξω μαζί σου, παλιόγυφτε, ή δεν θέλω να καθίσω σε αυτό το θρανείο γιατί αυτό είναι αλβανάκι. Και τα λέει ένα 5χρονο παιδί. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και σκοτεινά από όσο πιστεύουμε. Πιστεύω ότι δεν βρίσκονται οι γονείς πραγματικά στο πλευρό των καθηγητών σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι καθηγητές δέχονται και διάφορες παρατηρήσεις από γονείς, έτσι, ότι δεν κάνουν το μάθημά τους και περνάνε σε προπαγάνδα, διότι όταν ακούνε τέτοια πράγματα μέσα στις τάξεις για τον φασισμό, για τον ναζισμό, ανιστόρητες δηλαδή διηγήσεις από πλευράς 15χρονων, προσπαθούν οι καθηγητές να τα ενημερώσουν για το τι ακριβώς έχει συμβεί ιστορικά. Και μετά δέχονται και απειλές από γονείς. Ότι εσύ να κοιτάς το μάθημά σου, να κάνεις το μάθημά σου και να αφήνεις την προπαγάνδα. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Και αυτό θα εξελίσσεται. Όσο σκληραίνουν τα πράγματα, τόσο αυτά τα επεισόδια θα γίνονται ακόμα περισσότερα και όταν αποφασίσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, θα είναι αργά γιατί θα έχουν γιγαντωθεί. Καλή αντιφασιστική συγκέντρωση λοιπόν στο Φλίσβο και πορεία στο Δήμο Φαλήρου την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Εγώ θα πω μια καλή κίνηση, απλά δεν φτάνει, παιδιά, δεν είμαστε στο σημείο που οι πορείες λύνουν πράγματα, χρειάζονται άλλες δράσεις άμεσες και απαντήσεις. Καλή είναι μια πορεία, ξεκινήστε έτσι, μην το αφήσετε στην πορεία διαμαρτυρίας. Λοιπόν, θέλω να πω και να ευχαριστώ σήμερα, gracias μάλλον, διότι είδα και εγώ αυτό το βιντεάκι
λέτε έτσι να το σχολιάσουμε. Το είδα, ευχαριστώ που μου το στείλατε, το έχω δει φυσικά. Αυτό το ωραίο βιντεάκι που έφτιαξαν Ισπανοί μαθητές και μαζί με τους δασκάλους τους, τους καθηγητές τους, ευχαριστούν τον ελληνικό πολιτισμό, ευχαριστούν την Ελλάδα για όλα αυτά που έχει συμβάλει μέσα σε χιλιάδες χρόνια, στην ποιήση, στη λογοτεχνία, στα μαθηματικά, στην ιατρική, στο θέατρο, σε όλα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, 7 λεπτά. Είναι ένα βίντεο που μπορεί να παρακολουθήσει ο καθένας, διότι δεν μιλάνε ισπανικά, μιλάνε ελληνικά επί της ουσίας τα παιδιά, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα είναι σε όλες τις επιστήμες και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Λοιπόν, δύο διαφορετικά παραδείγματα, με δύο διαφορετικά παραδείγματα ξεκινήσαμε και βλέπουμε πώς η παιδεία και η κουλτούρα και η συνεργασία καθηγητών, μαθητών, γονέων, παιδιών μπορεί να έχει ένα τελείως άλλο αποτέλεσμα, να μας δίνει μήνυμα και δύναμη σε σκοτεινές εποχές σαν αυτές που διανύουμε. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Νομίζω με πληροφορούν ότι κάπου τώρα ξαναξεκινάνε στις Βρυξέλλες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ας πάρουμε εμείς μια μουσική ανάσα και ας τους άλλους να μετράνε τα χρήματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεωργία Μπάστα στο μικρόφωνο, εκπομπή ΑΕ. Δημήτρης Καζάκης είναι καθοδόν για τα Ιωάννινα, όπου το απόγευμα έχει ομιλία. Το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην περιοχή, αύριο θα είναι στη Γουμενίτσα και την Κυριακή θα είναι στην Κέρκυρα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να πάμε μέχρι το μέτωπο των αγροτών, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει για τα καλά, δεν φαίνεται να υποχωρεί. Την Κυριακή έχουν ένα κρίσιμο ραντεβού, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί πρόκειται να δούνε και πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν και ίσως να αποφασίσουν, φαντάζομαι, όχι απλώς το αν θα συνεχίσουν, αλλά και τη μορφή θα έχουν οι κινητοποίησεις τους από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί θα μας τα πει καλύτερα να μην τα λέω εγώ, πάρα πολύ καλύτερα, τον κύριο Νίκο Αγγελή, είναι στο Ερηνό Μαγνησίας, είναι αγρότης και από τον μπλόκο λοιπόν του Ερηνού Μαγνησίας, νομίζω ότι θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και το πού ίσως θα οδηγηθούν τα πράγματα. Κύριε Αγγελή, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Προσπαθούμε και εμείς, μην νομίζετε, είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις όπως και εσείς, όπως όλη η Ελλάδα. Έχουμε και σήμερα προβλήματα, κύριε Αγγελή. Εμείς την βγάλαμε έτσι μέσα από τον πλούτο να δούμε, να ακούσει και ο κόσμος. Ναι. Εμείς στήσαμε τα αμπούρια. Έτσι το λέμε εμείς οι αγρότες. Και θέλουμε και στρατιώτες τώρα. Περάμε ένα τίμημα στον κόσμο, γιατί η ουσία αυτή είναι αυτή τη στιγμή. Ότι όλοι έχουμε πρόβλημα και όλοι πρέπει να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που μας δουλεύει. Ψιλογαζί το λέμε εμείς. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Αυτό το καταλάβαμε από την απάντησή σας, νομίζω το έχετε καταλάβει κι εσείς, ότι αυτά τέλος πάντων που βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και σας είπε δεν τα αποδέχεστε. Έτσι. Δεν τα αποδεχόμαστε γιατί είναι ψέματα. Και όχι μόνο είναι ψέματα. Ναι. Με αυτά που εννοεί θα μας πάρει και χρήματα αυτά που μας έχουν μείνει. Με αυτά που λέει. Ναι. Να σας πω, να σας ξεκινήσω από τα δύσκολα, κύριε Αγγελή, επειδή το ακούμε αυτό. Κατά καιρούς, λέει, τα προηγούμενα χρόνια εσείς οι αγρότες πήρατε πολλές επιδοτήσεις, πήρατε πολλά λεφτά, τα οποία δεν αξιοποιήσατε. Και έρχεστε τώρα και διαμαρτύρεστε. Έτσι είναι. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι όμως και βιομηχανοί που πήραν πολλά λεφτά και τα πήραν στη Βουλγαρία το εργοστάσιο που ξέρουμε. Ναι. Γιατί και εμείς είμαστε πρωτογενείς τομέας ανάπτυξης, δεν είμαστε δευτερογενείς. Ναι. Εσάς πάντως είναι πιο εύκολο να σας δουν και να σας... Είμαστε πολλοί και δεν είμαστε λίγοι συγκεκριμένοι ώστε να μπορούν να μας ελέγξουν. Εμείς αυτή τη στιγμή ακούστε μας και απευθύνομαι προς ακροατές σας. Ναι. Εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που ο οποίος ξεκίνησε το 1995 στα πρώτα μπλόκα. Ήμουν τότε 21 χρονών. Μάλιστα, έχετε ιστορία. Έχω ιστορία. Mm-hmm. Λοιπόν, και προχθές κοιτούσα εδώ πέρα στο αρχείο μου που έχω. Ναι. Και βρήκα ένα του 95 τότε τα αιτήματα και όλα αυτά που είχαμε το πρόγραμμα. Μάλιστα. Για να αφαιρέσουμε οι ημερομηνίες, ναι, τα προβλήματα έχουν επιβεβαιωθεί ραγδαίως. Από τότε μέχρι σήμερα. Ναι. Παραμένουν ίδια. Παραμένουν ίδια και έχουν όχι τριπλασιαστεί. Έχουν γίνει πολλές φορές τριπλασιαστεί. Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι η Ελλάδα είναι καταξοχήν γεωργική χώρα. Ναι. Εμείς, σαν τοποθεσία που είμαστε, με τον ήλιο που έχουμε και τη γη που έχουμε, βγάζουμε ποιοτικά προϊόντα.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είμαστε ελληματικοί σε υλικά προϊόντα και εκνευρωτικά γύρω στο 65%. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μας αφήνουν να καλλιεργήσουμε. Σας, δεν αφήνουν τον Έλληνα παραγωγό να καλλιεργήσει στη χώρα του. Ναι, εντάξει. Καλλιεργούν άλλα, καλλιεργούν φωτοβολταϊκά. Καλλιεργούν λαμπογιάλια, τα λέμε εμείς εδώ στο χωριά. Πώς τα λέτε? Λαμπογιάλια, το λέμε παλιά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άμα σταματήσουμε το βαμπάκι, τώρα καλλιεργήσουμε και λέμε λαμπογιάλια. Μάλιστα. Οπότε φωτοβολταϊκά και νέες καλλιέργειες. Και νέες καλλιέργειες. Ποιες είναι αυτές οι νέες καλλιέργειες? Αυτά τα βότανα και τα διάφορα. Είναι τα βότανα και όλα αυτά. Ακούστε μας. Έχουμε κάνει επενδύσεις σε εξοπλισμό μηχανημάτων. Μιλάμε τώρα για 500 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο ευρώ μηχανήματα. Μάλιστα. Συλλεκτικές μηχανές, αναλυστικές μηχανές. Καταλαβαίνετε, ένα εξοπλισμό τεράστιο. Ναι. Είναι κρίμα αυτός ο εξοπλισμός να μείνει μέσα στις αποθήκες. Με την έννοια ότι είναι άχρηστος. Ναι. Εσείς κάθε πρωί σηκώνεστε και παίρνετε το καφέ, βάζετε ζάχαρη. Θα φάει το κουλούρι σας, θα φάει το ψωμί. Ναι. Γιατί λοιπόν όλα αυτά τα προϊόντα να είναι εισαγόμενα και να είναι δικά μας? Γιατί το επιβάλλει η κοινή ευρωπαϊκή κυβέρνηση αυτά τα χρόνια, η ΚΑΠ, η ΠΟΕ, όλα αυτά που ξέρουμε. Ναι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ξέρουμε το πρόγραμμα. Από το οποίο η κυβέρνηση, όσο τηρεί αυτές τις δεσμεύσεις, δεν μπορεί να φύγει από αυτό το πρόγραμμα. Α, το πρόγραμμα αυτό δεν είναι τώρα, είναι από το 1985 που όλα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, αυτό δηλαδή. Εντάξει, το οποίο, σταδιακά έφερε την αγροτική. Εμείς αυτή τη στιγμή που ζητάμε στα αιτήματά μας, δεν χρειαζόμαστε άμεσο χρήμα. Θέλουμε ρυθμίσεις πάνω σε αιτήματα. Ναι. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Έχουμε ένα αίτημα αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, για την υπερσοφή του πετρελαίου, παράδειγμα, που λέμε. Ναι. Εμείς λέμε, σαν πρωτογενείς τομέας που είμαστε, ότι θέλουμε πετρελαίο τράνζιτ. Όπως παίρνει μια βιομηχανία, όπως παίρνουν τα καράβια. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε στενό ρεύμα, γιατί να καταλάβετε ότι μέχρι πριν δύο χρόνια πληρώνουμε μέσω όρο 50 ευρώ το στρέμμα τη ΔΕΗ που βγάζουμε τον αέρα από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Και φέτος θα πληρώσουμε 100 ευρώ. Μάλιστα. Πριν δύο χρόνια είχαμε πετρέλαιο με 80-90 λεπτά και σήμερα έχουμε με 1,5 ευρώ πετρέλαιο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι το κοστολόγιο μόνο. Είναι διπλασιασμός του κόστους του λιγότερου. Έχει διπλασιαστεί πάρα πολύ μεγάλο το κόστος παραγωγής. Όταν έχουμε. Μετά ένα άλλο που πρέπει να το ακούσει ο κόσμος είναι το εξής. Που λέμε ότι είμαστε λιματικοί. Όταν έρχεται εισαγόμενο προϊόν. Ναι. Δεν ξέρει κανένας τι ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει. Δηλαδή, όταν έχετε παράδειγμα ένα καράβι με σιτάριο, που δεν ξέρω παράδειγμα από την Κίνα ή όπου είναι αυτό που θα έρθει, κατά την άποψή μας δεν υπάρχει ποιοτικός έλεγχος του προϊόντος. Ναι. Αλλά πάλι στιγμή δηλαδή κινδυνεύει η διατροφική αλυσίδα της χώρας μας με νοθευμένα προϊόντα, ναι, από τρίτες χώρες. Ναι. Ήδη η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας λέει το εξής. Ότι οι λιπάνσεις που κάναμε στα χωράφια εδώ και μια δεκαετία και φυτοφάρμακα. Έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ναι. Και βάσει κανονισμού λειτουργούμε και εμείς οι Ευρώπες. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε δηλαδή φάρμακα από άλλες χώρες. Σωστά, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια κυβέρνηση και οι ίδιες πολιτικές θέλουν τον λαό να τον κάνουν δεν ξέρω τι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο καρκίνος μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται. Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και πολύ μεγάλη. Όχι, απλά λίγο λίγο στο να καταλάβει ο κόσμος. Λίγο να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει να γνώσει. Να σας πω κύριε Αγγελή, εσείς την Κυριακή έχετε συνάντηση. Έχουμε Κυριακή το 11 ώρα το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας. Στην Νίκαια, μάλιστα. Έχουμε παραλλαγική συνδάση σε όλα τα μπλόκα της Ελλάδος. Ναι. Για να δούμε τι μορφή από εδώ και πέρα θα κάνουμε. Σίγουρα μιλάτε μεταξύ σας. Έχετε... Μιλάμε σίγουρα, υπάρχει μεταξύ μας, υπάρχει διάθεση του κόσμου. Εκεί από τον μπλόκο στη Μαγνησίαδα γνωρίζετε πού θέλετε. Πώς θέλετε να κινηθείτε από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε ποτέ να έρθουμε σε αντιπαράθεση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Ναι. Και το αποδείξαμε εδώ και 15 μέρες, δύο εβδομάδες ναι, που είμαστε. Ναι. Πώς βλέπετε πέρα, να συνεχίζετε τον αγώνα σας, λοιπόν? Συνεχίζουμε τον αγώνα μας όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Οι προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι την Κυριακή θα τις συλλέξουμε όλες τις πλευρές. Τι θα κάνουμε, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Απλά λέμε τον κόσμο ότι δεν θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη μεταξύ μας. Αυτό το έχουμε αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είπατε κάτι στην αρχή βεβαίως κύριε Αγγελή, θα το έχετε διαπιστώσει την τελευταία περίοδο τόσο με την απεργία στο μετρό και γενικότερα στα μέσα μεταφοράς όπου είχατε την κατάληξη της επιστράτευσης, όπως και με τους λιμενεργάτες, τους ναυτικούς που και εκεί είχαμε επιστράτευση, ότι ένα-ένα μέτωπο η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τα προβλήματα είναι κοινά. Κάποια στιγμή πρέπει από κάπου να ξεκινήσει
μία. Να το πω ότι θα πρέπει να. Μια φωτιά, να ανάψουμε φωτιά. Να ανάψουμε φωτιά όπου να ενωθούν πολλοί. Γι' αυτό λέγω στην αρχή ότι έχουμε βάλει τα ταμπούρια και περιμένουμε στρατιώτες. Ναι. Τα ταμπούρια εννοούμε τα μπλόκα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Και θέλουμε στρατιώτες ποιους, τους άνεργους, αυτοί που σήμερα παίρνουν 300 ευρώ, αυτοί που δεν έχουν να πάρουν φάρμακα. Οπότε κάνετε και ένα κάλεσμα. Θέλω να πω. Το κάλεσμα το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εσάς ίσως και στην επαρχία, ίσως είναι και πιο εύκολο. Γιατί είσαστε και γνωστοί μεταξύ σας. Μην κοιτάτε τώρα στη μεγάλη πόλη. Καλά, σίγουρα. Αθήνα είναι μεγάλο κέντρο, οπότε δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι και πιο εύκολο άνθρωποι που δεν είναι αγρότες. Οι δάσκαλοι, οι δημοσιοί υπάλληλοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, να μαζευτείτε εννοώ μαζί. Έτσι, ένα κοινό μέτωπο πάλι. Και να κάνετε ένα κοινό μέτωπο πάλι. Είναι πιο εύκολο μεταξύ ανθρώπων και περιοχών που γνωρίζονται. Κοιτάξτε, σου κατά αυτή τη στιγμή την Κυριακή που έχουμε αυτό το συνάντηση όλα τα μπλόκα, είναι από τις πολύ λίγες φορές που φτάσαμε στο επίπεδο να μαζευτούμε όλη η Ελλάδα μαζί. Ναι, το βλέπετε. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αυτό το είναι από το 95 που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα μέσα από αγώνες και μέσα από διάλογο και μέσα όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο σήμερα να είμαστε όλοι μαζί. Είναι σημαντικό για μας. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συσπήρωση. Και μια τέτοια διάθεση. Άρα, εγώ κρατάω, κύριε Αγγελή, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσετε. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι. Σίγουρα, σε ευχαριστούμε. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Καταλαβαίνω και τους λόγους. Δεν θέλετε ακριβώς τώρα. Μπορεί να έχετε και κάποιο στο μυαλό σας για το πώς θα συνεχίσετε. Καλά, αυτό εντάξει, σίγουρα υποτάσσει. Πάμε και συζητάμε μεταξύ μας. Θα το δούμε. Και το τελευταίο, το ότι απευθύνεται ένα κάλεσμα. Και σε άλλους ανθρώπους, σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Σε άλλες κοινωνικές ομάδες να ενωθείτε, οι οποίες ειδικά εκεί. Στο κάμπο, στην περιφέρεια κτλ. Οι αγρότες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή οι περισσότερες οικογένειες, αυτό θέλω να πω, ναι, ναι. Έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την αγροτιά, έτσι παραμένει. Σίγουρα, έτσι. Παρά τα φωτοβολταϊκά και την πράσινη ανάπτυξη, υπάρχει μια αλυσίδα και μια σχέση, πολύ περισσότερη από ότι τον πληθυσμό σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Αθήνα. Εμείς, κοιτάξτε τώρα αυτό. Εμείς έχουμε ένα σύνδεμα εδώ και πολλά χρόνια που λέμε πάντα. Ναι. Αγροτιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σας είπα ότι όλοι ζούμε το ίδιο. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα να καταλάβει εσείς στην Αθήνα που είστε μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή εμείς πουλήσουμε ένα κιλό μπαμπάκι που έχει αξία 40 λεπτά το κιλό. Mm-hmm. Και ένα μπουκάλακι νερό έχει 50 λεπτά το μισό κιλό. Ναι. Αυτό απλά το λέω έτσι με την έννοια να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ φτηνά πουλάμε. Ναι. Πουλήσουμε 17 λεπτά το κιλό σιτάρι. Νομίζω ότι ο κόσμος το γνωρίζει αυτό πια. Όχι, απλά ναι, το γνωρίζει. Ναι, σίγουρα, και καλά κάνετε, επισημαίνετε. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Και γνωρίζει ότι το πρόβλημα είναι αλλού και όχι στις δικές σας τις τιμές. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα. Αυτό. Κύριε Αγγελή, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα, αφού έχετε πάρει τις αποφάσεις σας. Θα τα μιλήσουμε πάλι. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Έγινε και εσύ. Λοιπόν, τους ακούσαμε για τους Βολιώτες, να πω έτσι, Μαγνησία εκεί. Ο κύριος Αγγελής νομίζω ότι έκανε ένα κάλεσμα το οποίο δεν εκφράζει προσωπικά μόνο τον ίδιο, γιατί σε συνομιλία που είχα και τις προηγούμενες μέρες, πολλοί είναι οι αγρότες που το αισθάνονται αυτό, που θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να ενωθούν και να κάνουν ένα κοινό μέτωπο κοινωνικές ομάδες εκεί σε όλη την επαρχία, την περιφέρεια, έτσι, και να βγουν μπροστά όλοι μαζί ώστε να δώσουν ένα μήνυμα ισχυρό στην κυβέρνηση ότι εδώ δεν έχει να κάνει με μία κοινωνική ομάδα, αλλά έχει να κάνει με όλο αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, θα δούμε την Κυριακή, περιμένουμε να δούμε τι θα επικρατήσει. Ελπίζουμε να μην επικρατήσουν αυτοί οι παλιοί συνδικαλιστές, οι οποίοι ξέρουμε και πού οδηγούν τα πράγματα και έχουν δώσει τα δείγματά τους από παλιά, ώστε να μην καταλήξει σε ένα ακόμα φιάσκο αυτή η κινητοποίηση. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Ο κύριος Σόρος έδωσε μία συνέντευξη σε ένα ολλανδικό, νομίζω, κανάλι, αν δεν κάνω λάθος, σε ολλανδικό κανάλι, ναι, και ο κύριος Σόρος δεν μας τα είπε πολύ καλά, ο φίλος του κύριου Παπανδρέου. Ούτε λίγο το πολύ, μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί και
προβλέπει και επανάσταση, μάλιστα. Έτσι. Η σκληρή λιτότητα, είπε ο κύριος Σόρος, που επιβάλλεται στην Ευρωζώνη, θα οδηγήσει σε παρατεταμένη ύφεση, που θα διαρκέσει μια ολόκληρη δεκαετία και θα καταλήξει σε επανάσταση. Ανησυχώ τρομερά πως το ευρώ ενδέχεται να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος πως η λύση της χρηματοπιστικής κρίσης δημιουργεί ένα προφανές πολιτικό πρόβλημα. Το ρώτησαν τον κύριο Σόρος τι πρέπει να γίνει και σύμφωνα με την άποψή του, η Γερμανία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η πολιτική που επιβάλλει στην Ευρωζώνη, το πρόγραμμα λιτότητας, είναι αντιπαραγωγική. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να επιτύχει. Στην παρούσα φάση αυτό που συμβαίνει είναι πως ο Νότος οφείται σε μια παρατεταμένη ύφεση. Η ύφεση αυτή μπορεί να διαρκέσει μια δεκαετία. Στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνιμη, μέχρι που ο πόνος να γίνει τόσο μεγάλος που να ξεσπάσει σε μια επανάσταση, σε απόρριψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό φυσικά θα είναι η καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά μας λέει ο μεγαλύτερος τζογαδόρος του πλανήτη, ο κύριος Τζορτζ Σόρος, δεν ξέρω αν τα ακούει η Γερμανία. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το μεσοπρόθεσμο, το οποίο πρέπει να ψηφιστεί ως την επόμενη εβδομάδα, έτσι, για να πάρουμε την επόμενη δόση, οπότε θα έχουμε να λέμε. Και ίσως και γι' αυτό να ανέβαλαν τελικά την επίσκεψή της, η Τρόικα, τα τρία αυτά καλά παιδιά, που ήταν αυτή την εβδομάδα, να έρθουν, αλλά τελικά δεν θα έρθουν αυτή την εβδομάδα, θα έρθουν μετά την ψήφιση, θα έρθουν μετά τις 25 Φεβρουαρίου, προκειμένου να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του έτους. Και με την αξιολόγηση θα πάρουμε και τη δόση. Λοιπόν, μέσα στο Μάρτιο, και νομίζω ότι είναι και λογικό, γιατί εκεί θα έχουμε το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπου θα έχουμε δει και τα ελλείμματα, θα έχουμε δει και την υστέρηση εσόδων και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε να μην γενοέρχονται, γιατί το Μάρτιο έτσι θα τεθούν και πολλά σημαντικά θέματα στο τραπέζι. Και ένα από αυτό είναι το αν θα υπάρξουν περικοπές μισθών και συντάξεων για το 2013 μιλάμε. Θα δοθεί και απάντηση στο ερώτημα αν θα γίνει τελικά με διαρθρωτικά μέτρα όπως ζητεί η κυβέρνηση ή με νέες περικοπές όπως θέλει η Τρόικα, η κάλυψη του γνωστού δημοσιονομικού κενού των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2015-2016. Τώρα καταλαβαίνετε, όλα αυτά μυρίζουν νέα μέτρα, διότι τίποτε δεν πηγαίνει καλά. Τίποτα δεν πηγαίνει καλά σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν αυτοί υποβάλει και με τα οποία έχουμε συμφωνήσει εμείς. Οπότε και σε νέες μειώσεις θα πάμε και σε απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων θα πάμε. Αυτοί το λένε αποχώρηση. Εσείς μειώστε ότι είναι απολύσεις. Να μην παίζουμε εμείς με τις λέξεις. Αυτοί μπορούν να παίζουν με τις λέξεις. Οπότε θα πρέπει πολλές τρύπες να βουλώσουμε. Άρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Λοιπόν, για να μην σας έτσι πρίζω με τα οικονομικά, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, Βρυγιώτα, έτσι να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, εδώ, Art FM 90,6, συντονισμένη, εκπομπή ΑΕ, Γεωργία Μπάστα στο μικρόφωνο. Είχαμε πάλι μια δημοσκόπηση σήμερα, εντάξει, είπαμε, κάθε εβδομάδα θα έχουμε 2-3 δημοσκοπήσεις τώρα, κάπου πρέπει να πέφτει το χρήμα. Της Public Issue αυτή τη φορά, είναι, η Public Issue κάνει νομίζω κάθε μήνα, κάνει ένα τέτοιο για τον Sky, την Καθημερινή, όπου εδώ έχουμε ένα μικρό προβάδισμα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Μισή μονάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μισή μονάδα είναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ξέρετε, είναι αυτά για να παίζουμε. Λοιπόν, πότε μισή μονάδα ένας, πότε μισή ο άλλος. Στην τρίτη θέση παραμένει η Χρυσή Αυγή, 11,5%, σημειώνοντας μια άνοδο σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα πάντα. Λοιπόν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι τέταρτοι, σταθεροί στο 8%. Πασό και Δημάρ υποχωρούν κατά μία μονάδα, με την Υποκράτους να πέφτει στην πέμπτη θέση με 7%. Εμένα μου κάνει εντύπωση και αυτό το 7%, τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν 7% που ψηφίζουν Βενιζέλο. Τη Δημάρ να βρίσκεται έκτη με 6%, τελευταίο το ΚΚΕ με την επιρροή του στο 5,5%. Το ωραιότερο βέβαια είναι ότι αφού η πρώτη... Το πρώτο αποτέλεσμα που σας δείχνω δείχνει αυτό. Όταν ερχόμαστε στην παράσταση νίκης και αφού έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί και αφού έρχονται όλα αυτά που έρχονται, στην παράσταση νίκης η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με 48% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 38%. Τους ίδιους πολίτες ρωτάνε κάθε φορά σε κάθε ερώτηση ή μήπως, εγώ έχω σκεφτεί και το εξής, μήπως σε κάθε ερώτηση ρωτάνε άλλους πολίτες άλλο δείγμα, γιατί μόνο σχιζοφρένεια και τα υπόλοιπα θα σας πω, θα το καταλάβετε, έτσι, θα το στηρίξουν αυτό που λέω. Σχιζοφρένεια δεν μπορεί, σε κάτι άλλο,
Διότι αφού ερωτούνται και σε όλα τα υπόλοιπα τα γνωστά, ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς παραμένει εκεί μπροστά κτλ. Νομίζω ο κ. Κουβέλης καταγράφει απώλειες. Εντάξει, λογικό είναι, το μόνο λογικό στην όλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, και εκεί έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις, αν έχουν λόγο να γίνονται, να πραγματοποιούνται, είναι μόνο για τέτοιου είδους ερωτήσεις, είναι για το πού πάει η χώρα, πώς αισθάνονται οι πολίτες και όλα τα σχετικά. Γιατί το 72% των Ελλήνων πολιτών, σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας, απαντούν ότι αυτή παραμένει ζωφερή, καθώς βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Το 72% λοιπόν των πολιτών λέει ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Το 21% μόλις των ερωτηθέντων νομοδοτεί πως βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα είναι δυνατό το 72% να κρίνει ότι είναι στη λάθος κατεύθυνση και να βγάζει καταλληλότερο πρωθυπουργό το Σαμαρά και να λέει ότι αν γίνουν εκλογές σήμερα θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Το 63% τονίζει την ανάγκη βαθιών αλλαγών στην κοινωνία. Τώρα δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω αυτή την ερώτηση. Βαθιές αλλαγές. Βαθιές αλλαγές θέλει και η Χρυσή Αυγή. Βαθιές αλλαγές θέλουν και άλλοι, ξέρω εγώ, διάφοροι περίεργοι. Λοιπόν, βαθιές αλλαγές ισχύζεται ότι κάνει και ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα. Το ωραιότερο όμως. Το 23% δεν διστάζει να δηλώσει πως χρειάζεται ριζική αλλαγή της κοινωνίας μέσω επανάστασης. Αυτό είναι νέο στοιχείο, εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Το κρατάμε αυτό το στοιχείο. Και πάμε να δούμε τώρα αυτοί που λένε για επανάσταση, αυτό το 23% πώς χαρτογραφείται πολιτικά, δηλαδή σε ποια κόμματα κατανέμεται και πώς είναι αυτό. Λοιπόν, στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ το 61% υποστηρίζουν αυτή τη θέση, το 40% των χρυσαυγητών, στην ΑΝΕΛ αυτό είναι το 37%, ενώ φυσικά έχει μικρότερη απήχηση στους υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ 6%, της Νέας Δημοκρατίας 10% και της ΔΗΜΑΡ 13%. Ορίστε, η Νέα Δημοκρατία είναι πιο επαναστατική από το ΠΑΣΟΚ. Όλοι έχουν γίνει. Και αφού μας έχουν πει πόσο σε λάθος κατεύθυνση βρίσκεται η Ελλάδα, όταν ερωτώνται αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι για την πορεία της οικονομίας μέσα στην επόμενη πενταετία, το 38% προβλέπει βελτίωση. Το 38% δεν είναι μεγάλο ποσοστό, θα τρελαθώ. Το 35% λέει κάνει λόγο για επιδείνωση της κατάστασης. Σε κάτι που συμφωνούν βέβαια οι Έλληνες είναι στο φορολογικό, καθώς το 96% των ερωτηθέντων πιστεύει πως το φορολογικό σύστημα είναι μάλλον άδικο. Δηλαδή, αυτό είναι καταπληκτικό. Μάλλον. Δεν είναι και πάρα πολύ σίγουρο, δεν το έχουν νιώσει, δηλαδή μάλλον άδικο. Υπάρχει και ένα 3% που κρίνει ότι είναι μάλλον δίκαιο. Θα είναι οι συμμαθητές του κ. Στουρνάρα αυτοί. Λοιπόν, το βρήκα. Ξέρω πως έχει γίνει η δημοσκόπηση. Σε παίρνουν τηλέφωνο. Σου λέει, αν απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις, αυτές που έχουμε σημειώσει, θα σου δώσουμε και ένα πενιντάρικο. Ξέρετε τι είναι πενιντάρικο τώρα. Αλλιώς εγώ αυτές τις απαντήσεις δεν μπορώ να τις κρίνω. Έτσι. Και γι' αυτό έχουν δώσει, βλέπω εδώ, και απίστευτα ποσοστά στους αρχηγούς των κομμάτων. Όλοι είναι σε άνοδο. Εκτός είπαμε από τον κύριο Κουβέλη. Άρα όλα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας πω έναν τρόπο για όλους εσάς που είστε άνεργοι, για να μην ψάχνετε στα τυφλά, πώς να βρείτε δουλειά. Μια κατεύθυνση θα σας δώσω, γιατί τώρα δεν μπορώ να πω σε όλους. Και αυτό αφορά στη συγκεκριμένη κατεύθυνση μόνο το αντρικό φύλο. Και θα πρέπει να είναι και αποφασισμένο ότι δεν θα ζει πλέον στην Ελλάδα. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ψάχνουν δουλειά στο εξωτερικό, σε διάφορες περιοχές και κυρίως μακρινές, δηλαδή όχι και στην Ευρώπη. Εγώ σας έχω μία σίγουρη εργασία με καλές πρόοπτικες στην Κίνα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται στην Κίνα, τι πρόβλημα υπάρχει και τι ζήτηση. Το πρόβλημα αυτό δημιουργεί και μία ζήτηση αυξημένη. Αρκετές Κινέζες, οι οποίες πλησιάζουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, δέχονται έντονες πιέσεις από το περιγυρό τους, από την οικογένειά τους, να παντρευτούν. Εν ώψη λοιπόν και των εορτασμών της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, επιλέγουν μια λύση που θα τους βγάλει από το αδιέξοδο της απογοήτευσης. Η ενοικίαση ενός ψεύτικου συντρόφου. Μην γελάτε, 40 ευρώ την ημέρα μεροκάματο παίρνουν. Εντάξει. 40 ευρώ μεροκάματο την ημέρα, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να το βρείτε πια. Να σας πω τις υποχρεώσεις σας, οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές. Για περίπου λοιπόν 40 ευρώ την ημέρα, τι θα κάνετε.
Θα πρέπει να συνοδεύετε την Κινέζα στα οικογενειακά δείπνα και σε άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, ώστε να δίνετε εντύπωση πως η γυναίκα αυτή, παιδί μου, έχει ένα σύντροφο. Έτσι θα αποφεύγει και τις ενοχλητικές ερωτήσεις όπως «Γιατί δεν έχεις ακόμα παντρευτεί» και τα επιτιμητικά βλέμματα των συχνά συντηρητικών συγγενών, φίλων και γνωστών. Τώρα, αν έχει απαιτήσεις να τη φιλήσετε στο μάγουλο, αυτό είναι εξτρά από τα 40 ευρώ. Ένα φιλί στο μάγουλο, 7 ευρώ. Υπάρχει κοστολόγιο. Σε περίπτωση τώρα που ο ενοικιασμένος σύντροφος μείνει όλο το βράδυ με την οικογένεια της πελάτησάς του, καλά, αυτό είναι βασανιστικό. Με την υποτιθέμενη πεθερά και τα σχετικά να του κάνει τα διάφορα, εντάξει. Τότε χρεώνει 70 ευρώ. Εάν κοιμηθεί σε δικό του κρεβάτι και 80 ευρώ εάν κοιμηθεί στον καναπέ. Δεν τρέχει τίποτα έτσι. Το αυτό που έχετε στο μυαλό σας δεν περιγράφεται στη λίστα. Δεν υπάρχει ως επιλογή. Λοιπόν, έτσι σας το φύλαγα για το τέλος, επειδή ξέρω ότι οι γυναίκες ζηλεύετε. Δεν αφορά μόνο τους άντρες. Μπορείτε και εσείς, διότι όπως αποκαλύπτουν οι Κινέζες, δεν είναι μόνο αυτές που προχωρούν σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά είναι και πάρα πολλοί οι άντρες που επιλέγουν την ενοικίαση γυναικών συντρόφων. Και εκεί είναι πιο σταθερή δουλειά, γιατί δεν είναι μόνο για τον εορτασμό της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, γιατί ένας άντρας που προχωράει σε ενοικίαση γυναίκας το κάνει μόνο για έναν λόγο, γιατί είναι ομοφιλόφιλος και δεν θέλει να το αποκαλύψει στη συντηρητική οικογένειά του. Άρα εκεί θα έχετε μεροκάματο σταθερό, πιστεύω. Λοιπόν, πριν θα τα διακόψουμε για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ να σας ενημερώσω, είμαι σίγουρη ότι θα τα ξέρουν και στο Δελτίο Ειδήσεων, απλά να σας ενημερώσω γιατί έχω πολλή ώρα, ότι επέστρεψαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι 27, οι οποίοι είχαν διακόψει στο... Ναι, είχαν διακόψει, μην μπερδεύεστε, είχαν διακόψει σε 7 τα ξημερώματα, ξαναπήγανε, πήραν ένα σχέδιο, το σχέδιο Ρομπάι, να το μελετήσουν. Υποτίθεται ότι συναντιώσανται στις 2, ξαναρχίσανε και όλα τα σχετικά, τέλος πάντων, να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, θα σας μπερδέψω. Και από ό,τι εγώ βλέπω τώρα τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μάρτιν Σούλτς είναι αυτός που απειλεί να θέσει βέτο στην πρόταση Ρομπέι, ο οποίος εκτιμά ότι το ποσό των 960 δισεκατομμύρων ευρώ για το προϋπολογισμό της περίοδου 2014-2020 θα είναι στην πραγματικότητα λιγότερα. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας μικρότερος προϋπολογισμός σε σχέση με τους προηγούμενους, αυτό είναι γνωστό. Θα δούμε πού θα καθίσει η πύλια και επί της ουσίας θα δούμε ποιες συμμαχίες είναι αυτές που έκαναν το δικό τους. Δηλαδή από τη μία η Βρετανία και η Βόρεια και από την άλλη η Νότια. Οι Νότιοι είναι γνωστό, ζητούν αυξημένα κονδύλια, διότι λένε ότι αυτή η κρίση και η ύφεση πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυξημένα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς θα οδηγηθούν οι χώρες τους και οι οικονομίες τους σε περαιτέρω ύφεση και πρόβλημα ανεργίας. Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να προσθέσω ότι σε ό,τι αφορά το μεσοπρόθεσμο, το αναφερωμένο μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε, όπως σας είπα, στη Βουλή σήμερα, πρέπει να έχει ψηφιστεί ως τις 18 Φεβρουαρίου, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την εκταμείευση της επόμενης δόσης. 33 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του μεγάλου αυτοκριτικού καλλιτέχνη, που συγκλώνησε με τη φωνή του, τις ερμηνείες του, τα τραγούδια του, αλλά και με τη στάση της ζωής του. Έχω δύο πατρίδες, έλεγε, συνήθιζε να λέει, την Ελλάδα και την Κρήτη, δύο πατρίδες που αγαπώ το ίδιο. Επιτρέψτε μου έτσι σε ένα πολύ μικρό φόρο τιμής, έτσι για να γνωρίζουν και οι νεότεροι, να πούμε δύο πράγματα. Δύο λόγια για τον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε στην Κρήτη στις 7 Ιουλίου του 1936 στα Ανόγια Μιλοποτάμου. Ένα χωριό πολύ παθό, καμένο από τους Γερμανούς την περίοδο της κατοχής. Ξεκίνησε να μαθαίνει λίρα στα 10 του χρόνια. Έστησε ένα σπιτικό, έκανε δύο παιδιά, το Γιώργη και τη Ρινιό. Και οι περισσότεροι θα θυμούνται, οι παλαιότεροι βεβαίως, πολλοί τον έλεγαν ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Αλλά τον έλεγαν και Κλωσού, επειδή όπου και αν πήγαινε μάζευε γύρω του παιδιά, παιδιά τα οποία, ξέρετε, τα παιδιά έχουν το χαρακτηριστικό να αντιλαμβάνονται το χαρακτήρα του άλλου και μάλλον στον Νίκο Ξυλούρη αναγνώριζαν την παιδικότητα και την αθότητά του.
Ο Ψαρονίκος, λοιπόν, όπως ήταν και το παρατσούκλι του, λόγω ότι ο πατέρας του ήταν άνθρωπος της θάλασσας, λατρεύτηκε από συνθέτες και ποιητές, βραβεύτηκε σε Ελλάδα και εξωτερικό, μα ποτέ του δεν απαρνήθηκε την καταγωγή του, τους παιδικούς του φίλους, με τους οποίους συναντιόταν συχνά και γυρόφερνε μαζί τους τις πλαγιές και τις κορφές του Ψιλωρίτη. Άνθρωπος με απόλυτη συνέστηση της ευθύνης και του καθήκοντός του, θεωρούσε τη μουσική καθήκον και έλεγε πάντα πως η θέση του είναι δίπλα στους ανθρώπους που περιμένουν να μιλήσουν μαζί του μέσα από τα τραγούδια και τις νότες. Μάλιστα, έτσι είναι χαρακτηριστικό του πόσο ευθύνη ένιωθε για αυτό που έκανε. Όταν πέθανε ο πατέρας του, πήρε το αεροπλάνο, πήγε στην Κρήτη, κύδευσε τον πατέρα του και το ίδιο βράδυ επέστρεψε στην Αθήνα, προκειμένου να μην λείψει τη μουσική σκηνή όπου τραγουδούσε. Όπως έλεγε ο Νίκος Ξυλούρης, κλαβώθηκε μέσα στις μπουάτ και τα φώτα της Αθήνας, αλλά δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τους ανθρώπους, όλους εκείνους που τον πίστευαν ως καλλιτέχνη και τον ακολουθούσαν. Ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα για εκείνον, για την οικογένειά του, αλλά ήταν και πολύ μεγάλο χτύπημα για όλους εμάς, όταν οι γιατροί ανακάλυψαν ότι πάσχει από την επάρατη νόσο. Αυτό που τον πείραξε περισσότερο, όπως εξομολογούταν ο ίδιος σε δικούς του ανθρώπους, είναι ότι δεν μπορούσε να νικήσει την αρρώστια και το γεγονός βέβαια ότι στενοχωριόταν η οικογένεια. Ήταν σήμερα λοιπόν πριν από τα 33 χρόνια, στα 44 του χρόνια, ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή. Αλλά ωστόσο είναι πάντα μαζί μας, αυτό είναι το θέμα, γιατί έχει αφήσει πίσω του την αγάπη του για τον έρωτα, για την πατρίδα, για τη λευτεριά, για τη δικαιοσύνη. Έτσι, για να αστριευτούμε λίγο, βενιζελικός, εννοούσε παλιός βενιζελικός, έτσι με το περφεύουμε παιδιά. Σήμερα εννοείται ότι δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο ο άνθρωπος. Λοιπόν, γι' αυτό ακούσαμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι και θα ακούσουμε άλλο ένα δικό του στο κλείσιμο της εκπομπής, το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», το κλασικό αυτό που το έχει πει ανεπανάληπτο. Λοιπόν, και από το ήθος και το παράδειγμα ζωής, ας πάμε στην πραγματικότητα που βιώνουμε, διότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, αυτή η Ελλάς, έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τις συνθήκες τραυματισμού των τεσσάρων παιδιών στο Βελβεντό, αυτά τα τέσσερα παιδιά που συνελήφθησαν εκεί. Έβγαλε λοιπόν την ανακοίνωσή της και σύμφωνα με αυτή δεν έγινε κακοποίηση, δηλαδή έβγαλε την ανακοίνωσή της μετά από την έρευνα, έτσι. Λοιπόν, αφού έκανε την έρευνα για να δούμε τις συνθήκες τραυματισμού των τεσσάρων παιδιών, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπήρξε κάποια κακοποίηση, υπήρξε πάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος ανακοίνωσε και όλα αυτά, είπε ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, τους βρήκαμε, αυτόπτες μάρτυρες στον τόπο σύλληψης των τριών εκ των τεσσάρων δραστών, στη Βέρεια, οι οποίοι και κατέθεσαν, οικειοθελώς, ότι υπήρξε σωματική πάλι, αντίσταση των δραστών, τόση στο έδαφος και κύλισμα. Και αν δεν σας στάνουν οι αυτόπτες μάρτυρες, να σας πω ότι ο κύριος Στάθης επικαλέστηκε μαρτυρίες των αστυνομικών που εκτελούσαν καθήκοντα στην έδρα της αστυνομικής διεύθυνσης Συμμαθίας, σύμφωνα με τις οποίες κατά την ώρα προσαγωγής των τριών ήταν ήδη τραυματισμένοι από την πάλη που προηγήθηκε κατά τη σύλληψή τους και την προσπάθεια απελευθέρωσης του ομίλου. Το θέμα έκλεισε, αποδόθηκε δικαιοσύνη, έρευνα έγινε, δεν φταίει κανείς όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Αυτοί οι άνθρωποι επικίνδυνοι κακοποιοί έφαγαν το ξύλο της χρονιάς τους την ώρα της σύλληψης. Δεν ξέρω αν πιστεύετε τους αστυνομικούς, αλλά υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες. Οπότε τώρα μετά από αυτή την ανακοίνωση, τα 20χρονα, τα λίγα 20χρονα λέω εγώ, όχι πολλά, λίγα 20χρονα που ήταν μαζί με τα υπόλοιπα 20χρονα και θέλουν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο, τώρα που βλέπουν ότι λειτουργούν οι θεσμοί και οι δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω, θα παραμείνουν λίγα ή μήπως θα γίνουν περισσότερα. Σε δύο άκρα πηγαίνουν τα 20χρονα. Το ένα είναι της Χρυσής Αυγής και το άλλο αυτό που ξέρουμε. Και τα δύο άκρα του ίδιο καταστροφικά. Καταστροφικά για την νεολαία, καταστροφικά για την ελπίδα, το μέλλον αυτής της χώρας. Έτσι. Άρα, εάν το μέλλον της χώρας είναι καταδικασμένο σε αυτά τα δύο άκρα, είμαστε καταδικασμένοι όλοι, είναι καταδικασμένη χώρα. Γυρίζουμε δηλαδή ξανά στην αρχή αυτής της εκπομπής και στο πόσο πρέπει άμεσα να δράσουμε και να μην αφήνουμε τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, από ένα γεια στον Αντρέα, στον Αποστόλη, στον Μπάμπη, στον Νίκο, στη Θεανό, στο Λεωνίδα,
στον Κώστα και σε τόσους άλλους. Όλα τα σχολιάζετε, τίποτα δεν αφήνετε ασχολιαστό, βλέπω. Μπράβο σας. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό. Έχετε άμεσα τα ανακλαστικά. Ακόμα και τις Κινέζες. Τσιμπήσατε με τις Κινέζες, ε! Μου έχετε τσιμπήσει εδώ με τις Κινέζες. Σας άρεσε η ιδέα, βλέπω. Έτοιμοι είσαστε, το διαβατήριο. Τι χρειάζεται, χρειάζονται πολλά πράγματα, λοιπόν, και έτοιμοι για να προλάβετε. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ρατσιστές στην Κίνα, ότι είναι λίγο σοβινιστές, δηλαδή, επειδή δεν πολύ μοιάζουμε με Κινέζους, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, δεν ξέρω κατά πόσο θα σας θέλουν, αυτό θα είναι ένα πρόβλημα, φανταστείτε τώρα, και αν είμαστε και στην λευκή φυλή και να μην μας θέλουν οι Κινέζες για... Μα, τι να βαφτούμε, βρε, ό,τι και να βαφτούμε μαύρη, θα βαφτούμε, μου λένε, δεν γίνεται αυτό. Θα βαφτούμε κίτρινη, να τρώμε ρύζι περισσότερο. Την έχουμε πατήσει, παιδιά. Νίκο έγραψες. Να πληρώσουν φόρο και μάλιστα αυστηρό όσοι ψήφισαν Πασό και Νέα Δημοκρατία. Και ίσως λέει έχει καθυστερήσει καιρός, έπρεπε να είναι ένας από τους πρώτους φόρους. Συνυπογράφουμε. Αλλά ξέχασες αυτούς που ψήφισαν Δημάρχο, Νίκο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς είμαστε εκδικητικοί. Έτσι, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Αχ, να πω και μου το θυμίζετε και καλά κάνετε, γιατί θα το ξεχάσω και πάμε στο τέλος της εκπομπής. Να πω λοιπόν για τα εγκαίνια ενός νέου κέντρου διανομής προϊόντων του συνεταιρισμού Θαλήν, σε Αχαρνές Καματερό Αγίους Αναργύρους. Λοιπόν, τα εγκαίνια είναι αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, που θα πάτε στην... η διεύθυνση είναι Ζακύνθου 1 και Κωνσταντινούπολεως στους Αγίους Αναργύρους. Όλοι είσαστε καλεσμένοι, δεν είναι μόνο όσοι έχουν γίνει μέλη στο Θαλήν εκεί, στο νέο Θαλήν, έτσι. Όλοι είστε καλεσμένοι ώστε να πάρετε μυρωδιά και να δείτε και τα προϊόντα, να δείτε και τους ανθρώπους, να βρείτε σε επαφή και αυτοί που δεν είχατε πάει στην παρουσίαση. Μπορείτε να πάτε αύριο το απόγευμα στις 6, Ζακύνθου 1 και Κωνσταντινούπολεως Άγια Ανάργυρη, όπου στα εγκαίνια θα μπορείτε και να πληροφορηθείτε, να πάρετε υλικό και να φύγετε σε επαφή με τους υπεύθυνους, τους ανθρώπους εκεί που έχουν στήσει το νέο Θαλήν. Και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε θα πραγματοποιηθεί και η κοπή πίτας εκεί του συνεταιρισμού. Λοιπόν, μια και είπα πριν για τη Δημάρ, να πούμε λίγα λόγια για τον κύριο Κουβέλη, ο οποίος, κύριος Κουβέλης, αύριο, το Σάββατο, έχει συνεδριάζει η κεντρική επιτροπή του και εκεί πρόκειται να πει κάποια πράγματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχουν βγει, περίπου ξέρουμε τι θα πει. Και πάνω στην κριτική που του γίνεται σχετικά με το γεγονός ότι είναι σε μια συνενή σε μια κυβέρνηση αντιλαϊκή και αντιδημοκρατική, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, θα πει το εξής, ότι υπάρχουν πλευρές της ασκούμενης πολιτικής που δεν μας εκφράζουν. Αλλά αυτή είναι η φύση των συνεργατικών κυβερνήσεων, πολλό δε μάλλον όταν αυτές έχουν εθνικό στόχο. Ποιο δηλαδή, της εξόντωσής μας? Γιατί της σωτηρίας μας δεν το πιστεύει κανείς, κύριε Κουβέλη. Και εσείς τώρα, σοφός άνθρωπος, νομικός, χρόνια ας πούμε, γνωρίζετε ότι δεν πάμε σε καμία σωτηρία του έθνους, στην εξόντωσή του πάμε. Και θα πει και αυτή την απίστευτη του κύριε, δηλαδή να μην το πω τώρα ας πούμε, να μην το χαρακτηρίσω, ότι προτεραιότητα της Δημάρ να δημιουργηθεί ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τους οικονομικά ασθενέστερους. Τι δίκτυο θα είναι αυτό, πόσο μεγάλο θα χωράει, 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Και φυσικά η προστασία των ανέργων, έτσι, με άμεσα μέτρα. Δηλαδή για φιλανθρωπίες μας μιλάει ο κύριος Κουβέλης, δεν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω βέβαια ο ίδιος αν έχει καταλάβει ότι είναι κυβέρνηση. Ότι είναι η κυβέρνηση, δεν είναι η εκκλησία να μοιράζει συσίτια, ούτε επιχειρηματίες που φροντίζουν για το image τους, έτσι. Ότι είναι κυβέρνηση. Λοιπόν, τα συσίτια αφήστε τα, κύριε Κουβέλη, τα κάνει πολύ καλύτερα, μπορεί να σας δώσει το πρόγραμμά του. Ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Λάτσης, όλοι αυτοί, η εκκλησία μας, όλοι αυτοί τέλος πάντων τα συσίτια, ξέρουν και τα διοργανώνουν και τα διαφημίζουν υπέροχα. Λοιπόν, αφήστε τα σε αυτούς που τα χειρίζονται πολύ καλύτερα από εσάς, πριν από εσάς και μετά από εσάς. Να πάμε λοιπόν και στο ωραίο. Θα μιλήσει και για τις κινητοποίησεις ο κύριος Κουβέλης. Δεν μπορεί να το αφήσει, έτσι. Από όπου λέει θα συμπεραίνει ότι μέτρα τύπου επιστράτευσης δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αλλά όλοι οφείλουν να συναισθαθούν πως η σημερινή περίοδος είναι ειδική
και άρα δεν μπορούν να έχουν ούτε κοινωνική αποδοχή, ούτε προοπτική επιτυχίας ή επεργειακές κινητοποιήσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τις συνολικές ανάγκες και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στη ζωή των υπολείπων. Δηλαδή, ο κύριος Κουβέλης, εκτός από κυβερνήτης αυτής της χώρας, συγκυβερνήτης αυτής της χώρας, είναι και συνδικαλιστής. Και υποδεικνύει λοιπόν στους εργαζόμενους τη μορφή των κινητοποιήσεών τους. Ή θα κινητοποιηθείτε με αυτόν τον τρόπο, ή αν δεν κινητοποιηθείτε δεν θα έχει αποτέλεσμα. Άρα εγώ από πριν, για να μην, ρε παιδί μου, χαλάτε και ενέργεια και έχετε, μπαίνετε σε μια διαδικασία χωρίς φως στο τούνελ, σας επιστρατεύω και τελειώσαμε. Έχω μια πρόταση, όχι άλλους νομικούς στην κυβέρνηση. Επίσης όχι άλλους ηθοποιούς, μοντέλα, ανεπάγγελτους και τα σχετικά. Έλεος, σας παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσω, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να σας υπενθυμίσω ότι ο Δημήτρης Καζάκης σήμερα το απόγευμα θα είναι στα Ιωάννινα, στις 7 η ώρα στην αίθουσα της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών έχει ομιλία εκεί, αύριο στην Ιγουμενίτσα στις 7.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεων και στην Κέρκυρα την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο εκεί της πόλης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, θα σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Διαβάστε κανένα καλό βιβλίο, κλείστε την τηλεόραση και διαβάστε κανένα καλό βιβλίο, έτσι να το επιλέξετε, και σας αφήνω με το πότε θα κάνει ξαστεριά. Να είστε καλά.